Καλησπέρα σας. Ναι, εγώ θα ήθελα να δείξω μία άλλη διάσταση, χτίζοντας λίγο σε κάποια πράγματα τα οποία είπε ο Χρήστος. Προφανώς, το innovation απαιτεί αλλαγή κουλτούρας, αλλά απαιτεί και κάποιες ικανότητες, τις οποίες πρέπει να έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Πριν πάω σε αυτό, όμως, θα ήθελα να φέρω κάτι άλλο, το οποίο είναι ότι μιλάμε για unprecedented disruption, το οποίο και δυστυχώς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους αγγλικούς όρους, γιατί οι μεταφράσεις στα ελληνικά είναι αδόκιμες και δεν είναι εύηχες. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ανάγκη μιας εταιρείας να προσαρμόζει τη στρατηγική της στις συνθήκες που επικρατούν, πάντοτε υπήρχε στην ιστορία του επιχειρήν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Και είναι μια βασική ικανότητα την οποία έχει μια επιχείρηση σε όλα τα, διαρκώς. Σε όλα τα στάδια τα οποία ανέφερε ο Δημήτρης προηγουμένως, οι εταιρείες που υπήρχαν τότε έκαναν την ίδια μεταμόρφωση. Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορεί μια εταιρεία να κάνει αυτή τη μεταμόρφωση. Και η απάντηση σε αυτό είναι πάρα πολύ απλή. Χρειάζεται τους κατάλληλους ανθρώπους. Χρειάζεται να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό. Μέσα σε μια εταιρική κουλτούρα, η οποία ενθαρρύνει τη μάθηση και τον πειραματισμό. Πώς λοιπόν σήμερα μπορούμε, σαν εταιρείες, να φέρουμε μέσα μας τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια disruptions. 10 ή 15 χρόνια πριν, ο τυπικός τρόπος πρόσληψης ενός στελέχους ή ενός νεαρού, ενός ταλέντου, ήταν η εξειδίκευση. Το βασικό κριτήριο ήταν η εξειδίκευση. Σήμερα, οι εταιρείες αναζητούν πιο ολοκληρωμένους υποψήφιους, με πιο ευρεία και σφαιρική μόρφωση, η οποία πηγαίνει πέρα από το σχολείο, πέρα από το πανεπιστήμιο, πέρα από την εργασία. Κυρίως όμως, οι εταιρείες αναζητούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν σαν βασικό χαρακτηριστικό τους την ικανότητα να μαθαίνουν διαρκώς. Στην Ελλάδα το λέμε επιμόρφωση, δεν είναι μόνο επιμόρφωση, γιατί μπορεί να πηγαίνει σε τελείως διαφορετικά πεδία από αυτά τα οποία έχει εκπαιδευτεί ή έχει σπουδάσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θα σας δώσω τρία παραδείγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιώ τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί συνήθως οι περισσότερες τάσεις ξεκινούν από εκεί. Πρώτον, εταιρείες τεχνολογίας αναζητούν μηχανικούς με καλύτερες γλωσσικές ικανότητες και ένα περισσότερο θεωρητικό προφίλ. Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι τα data analytics είναι μια επανάσταση σε διάφορους τομείς. Μία εφαρμογή των data analytics στη δική μας κατηγορία προϊόντων είναι η ανάπτυξη μοντέλων για την βελτίωση της πρόβλεψης πωλήσεων. Ένας data scientist της Microsoft, για παράδειγμα, αναπτύσσει έναν αλγόριθμο ο οποίος βελτιώνει το μοντέλο πρόβλεψης πωλήσεων. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ τον data scientist να προσπαθεί να εξηγήσει σε έναν marketeer ότι εξαιτίας του αλγόριθμου τον οποίο ανέπτυξε ο ίδιος πρέπει να αλλάξει η πολιτική της εταιρείας για το πώς, για παράδειγμα, πόσο θα πουλήσουμε στο μέλλον. Αν ο data scientist δεν έχει την ικανότητα να πείσει τον marketeer ή και τη διοίκηση της εταιρείας ότι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει είναι σωστό, η ποιοτική αυτή δουλειά θα πάει χαμένη. Κανένας δεν θα τον ακούσει. Δεύτερο παράδειγμα. Νομικές σχολές στην Αμερική ψάχνουν πλέον υποψήφιους οι οποίοι έχουν μαθηματικές ικανότητες. Ίσως δεν ξέρετε ότι φέτος, το 2018, για πρώτη φορά στην ιστορία του, στην ιστορία της, η νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ θα εισάγει φοιτητές επί τη βάση του τεστ της αγωγής GRE, το οποίο είναι το τυπικό τεστ εισαγωγής σε πολυτεχνικές σχολές και σε σχολές διοίκησης επιχειρήσεων. Γιατί? Προφανώς, οι φοιτητές της νομικής σχολής του Harvard, όταν αποφοιτήσουν, θα δουλέψουν δικηγορικές εταιρείες, οι οποίες θα παράσχουν υπηρεσίες σε εταιρείες όπως η Microsoft, η Philip Morris, η Coca-Cola. Τα στελέχη αυτών των εταιρείων δεν αρκούνται μόνο σε μία νομική συμβουλή. Δεν αρκούνται καν σε έναν δικηγόρο, ο οποίος παρουσιάζει τη δουλειά του,
με έναν αυστηρά νομικό τρόπο, παραδοσιακό τρόπο. Θέλουν κάποιον ο οποίος καταλαβαίνει το business. Και για να το κάνεις αυτό χρειάζονται κάποια quantitative skills. Τρίτον, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο για τους πρωτοετής του κολεγίου στην Αμερική, τους 18άριδες, να αναβάλουν τον πρώτο χρόνο σπουδών τους, προκειμένου να κάνουν κοινωνικό έργο. Η κόρη του Προέδρου Ομπάμα ίσως είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ως προς αυτό. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Πλέον, οι άνθρωποι οι οποίοι θα στελεχώσουν τις επιχειρήσεις και θα έχουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν σε κρίσεις ή στις μεγάλες αλλαγές, το disruption το οποίο συζητάμε εδώ, δεν θα είναι οι ίδιοι με τους ανθρώπους του παρελθόντος. Θα είναι άνθρωποι που έχουν, αν μου επιτρέπετε τη φράση, το πλήρες πακέτο. Είναι διατεθειμένοι να μαθαίνουν διαρκώς και να πειραματίζονται στη ζωή τους. Χωρίς τέτοιους ανθρώπους, μία εταιρεία δεν μπορεί ούτε να αντιμετωπίσει κρίσεις, ούτε να καινοτομήσει, κατά τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, επειδή από ό,τι βλέπω εδώ κάτω, κάτω οι περισσότεροι ξέρουν περισσότερα από μένα, από όσους γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, θέλω να ρωτήσω πόσες ερωτήσεις υπάρχουν μέχρι στιγμής, αν υπάρχουν. Καμία? Ε, τους πείσαμε όλους. Λοιπόν, επομένως θα κάνω εγώ τη δουλειά σας. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να ρωτήσω σε όλους είναι ότι όποτε βρίσκουμε σε τέτοια πάνελ, υπάρχει μια ροζ παρουσίαση των τεχνολογιών κτλ. Όποτε πάω σε πάνελ πολιτικών, υπάρχει μια πιο γκρίζα μαύρη ότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, οι disruptive τεχνολογίες κτλ. Μας οδηγούν σε ένα μεγάλο αδερφό, σε ένα εκείνο, δεν θα έχουμε προσωπική ζωή κτλ. Από την πλευρά τη δική σας, βλέπετε τίποτα downsize, τίποτα ελαττώματα, κάποια προβλήματα σε αυτό το μέλλον το οποίο δημιουργείτε τώρα εσείς ως τεχνολόγοι? Well, use of technology, can you hear me? So use of technology can lead to troubles, so the question is right. The use of technology can actually eliminate jobs. If you go on different forums, there are lists of jobs which will be eliminated by 2030, 2040. Artificial intelligence, automation, Industry 4.0 will make a number of jobs obsolete. Secretaries, blue-collar workers, a lot will be displaced. Now, this is a threat, and of course it's a threat for a politician as well, because they have to take care of their country, make sure that, you know, there will be employment. What we see is that there are more jobs being created, and the jobs are moving from the more manual, low-level jobs, which can be taken over by a machine, or artificial intelligence, into more creative jobs, but really need the creativity of the people. So in a broader, you know, transformation, this is why I don't really worry about that, okay, what will we all do once machines will do all of our jobs. This is very similar when in the 17th century, people were destroying machines. They believe this is their enemy. Now nobody destroys a simple machine because everybody understands the machine doesn't take over everything from the people. This is how I see the same situation right now. In the whole transformation, there is a, I see more of an opportunity for countries as well. We, except the mayor, we all represent large companies. Now, disruption usually is coming from small companies, startups, as you mentioned. So I think for Greece, for Hungary, for other countries, there is an opportunity to come up with new ideas and new startups who can become digital. Let's say, who can become global, they're usually born digital already, so using the new technologies. And then they can really cover huge markets very quickly. So I see it as an opportunity more than as a threat. Θα παρακαλούσα εκεί στο βάθος. Θα παρακαλούσα και... Κατρούγκαλος είναι πάλι. Λοιπόν, κύριε Κατρούγκαλε, είστε ο αγαπημένος μου στο κάτω, οπότε λίγο πιο ήσυχα αν μπορείτε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ.
Ναι, και να κάνω την ερώτησή μου όμως. Αυτό, όχι, ναι, να θα χαρώ να συμπληρώσετε. Απλώς μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για τους Δελφούς του χρόνου κτλ. Οι αρχαιολόγοι το τάπ σας αφήνουν, ναι, να τα κάνετε. Δηλαδή, το πρόβλημα του disruption στην Ελλάδα είναι ότι είναι πολύ ελεγχόμενο από το κράτος, ελέγχει τα πάντα και κυρίως ένα κράτος δεν θέλει disruption. Έτσι, θέλει μια συνέχεια. Επομένως... Ναι. Με τσιμπάς τώρα λίγο, θα προσπαθήσω να αντισταθώ, αλλά δεν το έχουμε ρωτήσει ακόμα, είναι η αλήθεια. Θα το ρωτήσουμε. Η τεχνολογία πάντα προηγείται. Η τεχνολογία, θέλω να πω, λέω πάντα προηγείται, πάντα τρέχει πιο γρήγορα από τους θεσμούς, από τα κράτη, από το regulation, από το... Οπότε η τεχνολογία υπάρχει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Θα δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και την άδεια της αρχαιολογίας για να το κάνουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν προσοχή. Δηλαδή το privacy των δεδομένων, το security των δεδομένων, το cyber security. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και εμείς σαν εταιρείες τεχνολογίας να τα κάνουμε address, δηλαδή να μην να αφήσουμε να πέσουν κάτω. Και φυσικά το regulation είναι welcome και το περιμένουμε. Οι θέσεις εργασίας προϋπόθηκε θα αλλάξουν, κάποιες θα χαθούν, καινούργιες θα έρθουν, θα υπάρχει αλλαγή. Νομίζω ότι, και για να τα φέρουμε λίγο στα δικά μας και να τα κατεβάσουμε έτσι από το ρο σύννεφο, είναι ότι σαν χώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε μόνο με το κομμάτι των κινδύνων της τεχνολογίας. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να ασχοληθούμε με το πόσο πίσω είμαστε σαν χώρα και σαν κράτος και σαν πολίτες και σαν δήμοι στα της τεχνολογίας. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε, ότι δυστυχώς ο Δήμος των Τρικάλων είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στο Δήμο. Θα ήταν πολύ ωραία να υπήρχε νεοφύης, επιχειρηματικότητα, οι επιχειρήσεις να μπορούσαν να μείνουν στα Τρίκαλα. Και είναι πολύ ωραία να βλέπεις Δήμους να έχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο Δήμος των Αθηναίων έχει φτιάξει ένα ψηφιακό συμβούλιο, έχει κάνει μια ψηφιακή στρατηγική. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και θα ήταν καλό και εμείς οι ίδιοι σαν πολίτες να απαιτούμε κάποια πράγματα, να απαιτούμε να έχουμε πρόσβαση σε κάποια πράγματα. Και νομίζω, όπως είπα, ότι οι τεχνολογίες υπάρχουν, θα είναι καλά να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο με αυτές. Για να βελτιώσουμε τις ζωές μας πάνω απ' όλα. Εσείς από την έρευνά σας... Λοιπόν, από την έρευνα που κάναμε, αυτό που είπα και νωρίτερα, είναι ότι η αντίδραση των περισσότερων είναι ότι δεν είναι απαραίτητα έτοιμες ακόμα οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικά challenges τα οποία θα πρέπει η κάθε επιχείρηση να αντιμετωπίσει. Να κάνω ένα βήμα πίσω όμως σε αυτά που συζητήθηκα νωρίτερα. Είναι γεγονός ότι με αυτά που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, θα αλλάζει τελείως το εργασιακό περιβάλλον. Θα χάνονται δουλειές 100%. Βέβαια, οι καινούργιες δουλειές θα είναι δουλειές που θα απαιτούν πολύ περισσότερο μυαλό. Θα απαιτούν τη δυνατότητα να είσαι καινοτόμος, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη, και πολύ σωστά είπε η Πέγγι, ότι η τεχνολογία προχωράει πρώτα και μετά ακολουθεί ουσιαστικά η νομοθεσία. Προσπαθεί να νομοθετήσει κάποιο περιβάλλον το οποίο ήδη εξελίσσεται. Αυτό βέβαια έχει και ένα πολύ καλό. Και να πάω και σε ένα παράδειγμα στην Ελλάδα. Ναι, πρέπει να είμαστε πολύ πιο σύγχρονοι, ναι, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Όμως έχουμε πολύ ωραία μυαλά, και εδώ δεν μιλάω για ροζ νεφάκι. Αναφέρω ένα παράδειγμα παιδιών δικών μας από την εταιρεία μας που φύγανε και πήγανε στο εξωτερικό. Καταφέρουν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα στον χώρο του cyber. Και τώρα κάθε φορά που έρχονται στο γραφείο μου με τρομάζουν, γιατί δεν ξέρω αν μπροστά τους έχουν το PC μου και βλέπουν τι βλέπω. Που μου το έχουν κάνει. Όταν βλέπεις παιδάκια 20, 22, 23 χρονών, οι οποίοι μπορούν μέσα σε 20-25 λεπτά να μπουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση, με έγκριση φυσικά, το ethical hacking. Τώρα αυτό το ethical στο hacking έχει λίγο... Αλλά μπορούν να μπουν μέσα και μπορούν να σκεφτούν τόσο διαφορετικά από αυτούς που είχαν φτιάξει τις δομές για να τον μπλοκάρουν, βλέπεις πόσο εξελίσσονται τα πράγματα. Η γενική εικόνα πάντως ότι είναι... Τα πράγματα αλλάζουν, θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά καινούριος τρόπος σκέψης. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο focus πλέον στο operation, που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, το operation αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος της διαχείρισης κάθε επιχείρησης και εκεί είναι η αυτοματοποίηση που μπορεί να εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Συγχαίρω να κάνω εγώ το disruption, αλλά ο χρόνος πίζει. Ένα λεπτό έχει ο καθένας για final remarks. Ωραία. Για που μου δίνετε το λεπτό, να δώσω μια λίγο διαφορετική διάσταση. Για όλο αυτό το transformation που συμβαίνει στον κόσμο, μιλάμε για όλους τους καλούς λόγους για digitalization. Τα digital technologies and tools είναι ένας τεράστιος καταλύτης που, ναι, θα αλλάξει τον κόσμο.
Ακόμα όμως κουμάντο κάνουν οι άνθρωποι. Δεν έχουν αναλάβει μηχανές ακόμα. Μπορεί, δεν ξέρω τι σενάρια συζητάμε, αλλά ακόμα το σημαντικότερο είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και είναι σε εμάς, στους ανθρώπους, να κατανοήσουμε, να αγκαλιάσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα εργαλεία και σε εμάς σαν managers να τα χρησιμοποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε transform τις εταιρείες μας και ιδανικά να κάνουμε οι ίδιοι disrupt την ίδια μας την αγορά. Θαύμα. Να αφήσουμε την τελευταία τον κύριο Παπαστεργίου για να... είναι. Από τη δική μου πλευρά, θα ήθελα να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Δεν φοβάμαι την αλλαγή προσωπικά. Νομίζω ότι η τεχνολογία έχει περισσότερα καλά να δώσει παρά κακά. Και όπως κάθε αλλαγή γίνεται στη ζωή, υπάρχει μια βεβαιότητα. Αλλά προφανώς ο κόσμος μας σήμερα, νομίζω προαναφέρθηκε σε ένα άλλο πάνελ, είναι καλύτερος από ποτέ. Και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην τεχνολογία. Αυτή τη δυναμική δεν πρέπει να τη σταματήσουμε, νομίζω, και δεν πρέπει να φοβόμαστε το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Όχι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και οι συλλογικότητες, δεν υπάρχει ο τεχνοφασισμός στον οποίο ακούγαμε, και οι συλλογικότητες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για το καλό. Απόλυτα, και πατώντας πάνω σε δύο βάρκες και σαν δήμαρχος αλλά και ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, μπορώ να δω λίγο ανάποδο το πράγμα. Δηλαδή, είχα βαρεθεί να βλέπω λύσεις χωρίς να βλέπω το πρόβλημα. Να πάμε να βρούμε το πρόβλημα και μετά να δούμε ποια λύση πρέπει να βάλουμε. Η τεχνολογία λοιπόν είναι ένα απίστευτο άρμα στο να μας βοηθήσει. Σε τρίγαλα να πτήσουμε τώρα και την ιστορία του Ασκληπιού, του πρώτου γιατρού της ανθρωπότητας, γεωργία ακριβίας για νέες καλλιέργειες, στοχευμένες καλλιέργειες. Συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε, απλά να δούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και έχοντας την τεχνολογία σαν εφόδιο, να πάμε να τα αναπτύξουμε. Τόσο απλά, αλλά τόσο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ.